πλάνο και, έχουμε, και γνωρίζουμε ήδη την προσπάθεια που γίνεται να κατασκευαστούν εδώ στην Κοζάνη και στη Δυτική Μακεδονία γενικότερα mega factories, δηλαδή τεράστια εργοστάσια που θα παράγουν μέσα και θα παράγουν προϊόντα, θα παράγουν συστήματα αποθήκευσης για παράδειγμα, μπαταρίες, τα οποία θα χρησιμεύσουν ώστε να πετύχει συνολικά η Ελλάδα την πράσινη μετάβαση, και μια σειρά άλλων επιχειρήσεων που σήμερα συναντήσαμε και πρόκειται να αξιοποιήσουν τους χώρους υποδοχής, τα βιομηχανικά πάρκα, τις βιομηχανικές περιοχές που έχουν σχεδιαστεί αυτή την τριετία. Και υλοποιούνται με χρήματα που έχει διασφαλίσει η κυβέρνηση σημερινή. Κύριε Υπουργέ. Και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κασαπίδης, ώστε τελικά να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές. Ο χώρος για να υποδεχθεί αυτές τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις και βεβαίως τα οικονομικά κίνητρα, ώστε να έρθουν και να υλοποιηθούν πάρα πολύ γρήγορα. Κύριε Υπουργέ, πώς στηρίζετε την υποψηφιότητα του Περιφερειάρχη όταν όλο το κόμμα έχει πάει με τον Γιώργο Αμανατίδη? Τι κάνετε συγκεκριμένα? Δεν γνωρίζω να έχει πάει το κόμμα με τον κύριο Αμανατίδη ή με ποιον έχει πάει το κόμμα. Ο λαός, οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας επιλέγουν τοπική αυτοδιοίκηση, τοπικούς άρχοντες πέρα και πάνω από ιδεολογίες. Εδώ δεν ερχόμαστε να στηρίξουμε τον Γιώργο τον Κασαπίδη επειδή τυχαίνει να είναι φίλος από παλιά ή τυχαίνει να έχουμε κοινές ιδεολογικές αφετηρίες. Ερχόμαστε να το στηρίξουμε γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δούλεψε σε χαμηλούς τόνους, όχι προβάλλοντας την επικοινωνία, αλλά πετυχαίνοντας ουσιαστικά πράγματα. Αυτό είναι ο Γιώργος Αγαπίδης και αυτό ερχόμαστε να το στηρίξουμε, γιατί πιστεύουμε ότι πραγματικά θα μπορέσει να βοηθήσει τον τόπο. Και ο τόπος εδώ έχει πολύ ανάγκη από στήριξη τα επόμενα χρόνια. Τώρα συγχωρέστε μου, αλλά θέλω οπωσδήποτε μία απάντηση, αν μπορείτε να μας πείτε, με δεδομένο ότι αναμένεται και